παιδί μου εδώ μεγάλωσε. Τώρα γίνεται 6 ετών στον Ούπο. Έτσι, στις 10 Νοεμβρίου. Και μου λέει, παπά, πότε θα πάμε στο χωριό. Τι θα του πω. Ο κύριος Γιώργος, κάτοικος μεταμόρφωσης, επιστρέφει στο σπίτι του, το οποίο είχε καλυφθεί με νερό μέχρι τη σκεπή. Οι σταγόνες που πέφτουν από το ταβάνι αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Πέταξε όλα αυτά τα πράγματα έξω για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα και να αδειάσουμε το σπίτι. Είναι όλα για πέταμα. Οπότε βλέπετε, το νερό ήταν μέχρι τα πρώτα δύο κεραμίδια, με λίγα λόγια. Στη μεταμόρφωση υπάρχουν 120 μόνιμες κατοικίες. Όλες τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Πλέον οι κάτοικοι προτείνουν την μετεγκατάστασή τους στον Παλαμά, προκειμένου εκεί να δημιουργήσουν μια νέα ζωή και να μείνουν έως ότου καταφέρουν να φτιάξουν τα σπίτια τους τα οποία καταστράφηκαν. Σε κατάσταση σοκ και οι κάτοικοι της Γιάννουλης Λάρισσας, οι οποίοι από το πρωί βγάζουν από τα σπίτια τους στον δρόμο ότι τους πήρε η κακοκαιρία. Στις εργατικές εδώ στην Γιάννουλη της Λάρισσας, όπως βλέπετε, οι κάτοικοι έχουν ήδη αρχίσει να βγάζουν τα έπιπλα, όπως επίσης και άλλα αντικείμενα τα οποία πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Σε λίγες ώρες αναμένεται να έρθουν ειδικά κλιμάκια εδώ, προκειμένου να ελέγξουν τη στατικότητα των κτηρίων. Είναι από εκεί το φορτηγό, είναι το σπίτι μου. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πέταξε όλα. Ήδη στη Θεσσαλία ξεκίνησαν οι καταβολές των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις φωνικές πλημμύρες ύψους 25,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει μπει, ναι. Για οικιακές συσκευές 6.600 ευρώ. Αυτά τα λεφτά πιστεύετε ότι φτάνουν για να μπορέσουν έστω τις να αντικαθαρίσουν? Εσείς από αυτά που βλέπετε εδώ μέσα που υπήρχαν, νομίζετε ότι φτάνουνε? Να μιλήσουμε αντικειμενικά. Νομίζω ότι φτάνουνε. Το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο και στον Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος αποτελούσε το 23% της φυτικής παραγωγής της χώρας μας και το 18% της ζωικής. Ο Γιάννης Γιάκας με τον Δημήτρη Αλεξάκη συνεχίζουν τις αυτοψίες στην πολύπαθη περιοχή της Θεσσαλίας, φέρνοντας στο φως αντιπλημμυρικά έργα που ξεκίνησαν δεκαετίες πριν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι το φράγμα της πύλης. Το μοναδικό ορατό κομμάτι που έχει κατασκευαστεί ήδη από τη δεκαετία του 80 είναι η συγκεκριμένη σύραγγα, η οποία θα τροφοδοτούσε τον ταμιευτήρα με νερό. Κατά τα άλλα, από τότε δεν έχει πέσει ούτε πέτρα για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αντιπλημμυρικού έργου. Έχουμε τις πύλες από όταν ήμουν δημοτικό ακόμα, πριν το 80. Θα γίνει και εντάξει, ξεκινήσαν κάποια έργα, έγινε το φράγμα της Μεσοχώρας, αλλά μέχρι εκεί. Σταμάτησε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από εκεί που υποτίθεται πως θα βρισκόταν το φράγμα της πύλης, τα ορμητικά νερά παρέσυραν μία ολόκληρη γέφυρα. Τα ακαθάριστα ρέματα και τα ποτάμια της περιοχής κατά τη διάρκεια του φαινομένου έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Και στην κήτη του Σοφαδίτη ποταμού, του ποταμού που έπνιξε τον Παλαμά, όπως μπορείτε να δείτε, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο δάσος. Πράγμα που σημαίνει ότι το ποτάμι δεν έχει καθαριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι κάτοικοι μέσω του Όπεν εκφράζουν την αγανάκτησή τους για λάθη και ολιγορίες που είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν τα χωριά τους κάτω από το νερό.